Μαζί μας είναι ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κουλόγλου Σέλιο. Καλησπέρα κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα. Μεγάλη συγκίνηση φυσικά σήμερα. Τα λόγια είναι περαιτά. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο. Όλοι φυσικά οι πολιτικοί, η πολιτική ηγεσία ήταν οι παρών. Προφανώς είναι μεγάλο κεφάλι τη χώρα μας. Μας έβγαλε ας προπρόσωπο παντού ο Μίκος Θεράκης. Ένα σχόλιο κύριε. Λοιπόν, εντάξει, ο Μίκης πέρασε στην αθανασία. Αυτό είναι, όταν λέμε αθάνατος, εννοούμε ακριβώς αυτό. Ότι πέρα από το ίδιο και το φυσικό του θάνατο, και λατρεύεται και θα λατρεύεται και θα ακούγεται το έργο του για πάντα. Αυτή είναι ο ορισμός της αθανασίας. Και βεβαίως ο Μίκης δεν ήταν μόνο αθάνατος, ξέρετε, στη ζωή του, για όσο τον ξέραμε, ήταν και αρκετά ανακατόστρας. Έκανε, ανακάτευε τη μουσική, την ελληνική, την ανανέωσε, ανακάτευε την πολιτική ζωή. Πήγε με τη μουσική μας, έλα τα σπίτια μας, βέβαια. Τις απόψεις του και όλα αυτά. Και ακόμα και τώρα, μετά το θάνατο, ανακάτεψε τα πράγματα. Δηλαδή, είναι πάντα εκεί. Έχει ανακάτεψε ακόμα και την οικογένειά του, εμένα έλεγαν έτσι, αλλά αλλιώς. Αλλά αυτός είναι ο Μίκης. Και ήταν ένα και το χαρακτηριστικό. Γιάννη. Το έχουμε πει, Μαρία, ο Μίκης, ότι είναι αυτό που είπε ο ποιητής. Όπως είπε, ο κομμουνισμός είναι η νιώτη του κόσμου. Ο Μίκης είναι η νιώτη του κόσμου. Νομίζω ότι θα είναι πάντα νέος. Απλά δεν καταλάβαμε κι εμείς ότι ο Μίκης ήταν θνητός. Έχει αλλάξει αυτό που είπε ο κ. Κούλουγλου, έχει αλλάξει την Ελλάδα και από πλευράς μουσικής και από πλευράς πολιτικής. Ίσως αυτό να φανεί λίγο σαν υπερβολή, αλλά αν δεν ήταν ο Μίκης, ίσως να είχαμε ακόμα και τη Χούντα. Ο Μίκης έδωσε το βηματισμό, έδωσε την δύναμη να ρίξουμε ένα καθεστώς το οποίο ήταν ξένο για την Ελλάδα και νομίζω χρωστάμε πάρα πολλά στον Μίκη Θεοδωράκη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κούλογλου το εξής. Υπάρχει πιθανότητα ή δυνατότητα, κύριε Κούλογλου, να υπάρχουν καινούργιοι Θεοδωράκηδες στην εποχή μας? Γιατί είναι δύσκολο νομίζω. Κοιτάξτε, ο Μίκης είναι γέννημα μιας συγκεκριμένης εποχής και μιας συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου που δεν πρόκειται να επαναληφθεί, καμιά ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Και πολύ περισσότερο μια τόσο ταραγμένη ιστορία που έχει να κάνει με τους πολέμους, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τον Εμφύλιο Πόλεμο, με την περίοδο της μετεπιλιακή, πολύ δύσκολη περίοδο, τα πέτρινα χρόνια, ιδίως για την αριστερά που έχασε τον Εμφύλιο μετεπιλιακά, και μέχρι την μεταπολίτευση. Στην πραγματικότητα ο Μίκης μπόρεσε να τραγουδήσει ελεύθερος, χωρίς να τον παρακολουθεί ασφάλεια, μετά τη μεταπολίτευση. Είναι μια ολόκληρη καταγραφή μιας ολόκληρης ιστορίας, αλλά αυτή η ιστορία είναι μοναδική. Ας αλλάξουμε θέμα, κύριε Βουλευτά. Πάμε φυσικά, τι άλλο, την πανδημία. Στο μικροσκόπιο φυσικά το μαϊμού εμβόλια. Άρρωστη χώρα μας, βλέπουμε ότι αρχίζουν να σκάζουν και άλλες περιοχές που έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Δεν ξέρω τι έφταιγε. Θέση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να μην είναι υποχρεωτικά τα εμβόλια και τα βλέπουμε μπροστά μας τώρα ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Θέλω να δούμε το βίντεο, γιατί είναι έλεγχο παντού και η κυβέρνηση πάει να κάνει υποχρεωτικά εμβόλια σε κάποιες άλλες ομάδες που ίσως εκεί θα έχουμε πάλι για άλλη μια φορά αντιδράσεις. Θέλω να δούμε το βίντεο, κύριε Βουλευτά, και θα το σχολιάζουμε μαζί. Μετά από την απάτη με τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού στον Παλαμά Καρδίτσας, οι έλεγχοι των αρχών επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, βρίσκονται 4 εμβολιαστικά κέντρα στην περιφέρεια, ενώ ερευνώνται προληπτικά άλλες 10 περιπτώσεις. Οι κυρώσεις είναι πολύ βαριές και η ηθική απαξία της πράξης είναι τέτοια που θα υπάρξουν οριστικές παύσεις και οικονομικές κυρώσεις. Καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν θα μείνει στο σιρτάρι. Ενεργούμε προληπτικά,
χωρίς δηλαδή να έχουμε βεβαιότητα για παράβαση, 10 περιπτώσεις σε άλλα εμβολιαστικά κέντρα. Τα πλαστά πιστοποιητικά αφορούν ψευδείς βεβαιώσεις εμβολιασμού, νόσησης και rapid test. Για χορήγηση πλαστών rapid test σε αλλοδαπούς τουρίστες στη Σαντορίνη ερευνά επίσης η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Το πρόστιμο για όσους εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά ή για όσους τα παραλαμβάνουν θα ανέρχεται σε 5.000 ευρώ. Ο Υπουργός Υγείας χθες από το βήμα της Βουλής έστειλε αυστηρότατο μήνυμα προς τους υγειονομικούς δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση είναι κάθετη απέναντι σε κάθε πράξη που δημιουργεί πρόβλημα στο σύστημα εμβολιασμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τις αυστηρές κυρώσεις σε όσους βεβαιώνουν ψευδώς εμβολιασμούς. Αφού όλο αυτό το διάστημα κλείνει το μάτι στους αντιεμβολιαστές, τώρα αρνείται και τις κυρώσεις σε επίρροκους δημόσιους υπαλλήλους που με εγκληματική ανευθυνότητα εκδίδουν πλαστά πιστοποιητικά. Ο λαϊκισμός χέρι-χέρι με την ανευθυνότητα. Στον αντίποδα, σε μια προσπάθεια να αυξηθούν τα ποσοστά εμβολιασμών στους μαθητές, στη μάχη μπαίνουν και οι ιδιώτες παιδίατροι, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εμβολιάζουν νέους 12-17 ετών στα ιατρία τους εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα στοιχεία δείχνουν αύξηση κρουσμάτων στα παιδιά. 20.000 νέες διαγνώσεις καταγράφηκαν τον Αύγουστο και 7.000 την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Από σήμερα έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, οι μαθητές θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία 6 δωρεάν self-test. Κύριε Βουλευτά, εκτός από τις κυρώσεις που ζητάει ο νέος υπουργός, εδώ ο εισαγγελέας πρωτοδότης ζητάει ποινικές ευθύνες πλέον. Δηλαδή, το πράγμα παίρνει άλλες διαστάσεις. Και άμα αρχίσουμε ποινικές διώξεις, σημαίνει ότι ήδη έχουν παρατήσει κάποια νοσοκομεία από διευθυντές που δεν θα αναβιαστούν. Πού πάμε, κύριε Βουλευτά? Οι ποινικές διώξεις εναντίον όσων δεν θέλουν να εμβολιαστούν φυσικά δεν μπορούν να υπάρξουν. Υπάρχουν κυρώσεις εναντίον υπαλλήλων. Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι ότι μία μερίδα του πληθυσμού, σημαντική μερίδα, γύρω στο 30% του πληθυσμού, δεν θέλει να εμβολιαστεί. Και όλοι αυτοί που θέλουν να εμβολιαστούν δεν είναι ψεκασμένοι. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία ψεκασμένων ακροδεξιών, αυτών που κατεβαίνουν με λάβαρα κτλ. Σε κάθε εθνικιστική εκδήλωση και τους έχουμε πρόβλημα τη σύνδεση με τον κύριο Γιάννη. Μέχρι να... Δεν ξέρω αν με ακούει ο βουλευτής. Γιάννη, μέχρι να αποκτηθεί το τεχνικό πρόβλημα. Ωραία. Κάπου σταμάτησε, κύριε Κουλή. Σας ακούω, κύριε Βουλευτά. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Συνεχίστε, ναι. Αλλά πού σταμάτησε τώρα. Πού σταμάτησε. Για τις ποινικές ευθύνες εκεί κάπου. Ναι, δεν πρέπει να συνεχιστούν. Λοιπόν, γιατί εγώ μιλούσα κανένα τρίλεπτο. Ναι, εκεί που σταματήσατε σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί τώρα, με αυτά που δεν θέλουν να εμβριαστούν, που αρνητές του, λέω, και μία μερίδα που ακριδεξεί που δεν θέλουν να εμβριαστούν. Εκεί σταματήσατε. Ψεκασμένοι και ακροδεξί. Υπάρχει μία σημαντική μερίδα του πληθυσμού που δεν θέλει να εμβολιαστεί, πιο σημαντική, γιατί φοβάται. Περιμένει, φοβάται, έχει τρομοκρατηθεί από περιστατικά που αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Αυτό είναι ένα σημαντικό κοινωνικό. Πρέπει να κάνουμε να σκεφτούμε τι έχει συμβεί και γιατί. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, υστερούμε. Και δεν υστερούμε γιατί δεν υπάρχουν εμβόλια. Υστερούμε γιατί ο κόσμος δεν κάνει αυτό. Στην Πορτογαλία, παραδείγματος χάρη, έχει φτάσει, κοντεύει να φτάσει το 90% του πληθυσμού εμβολιασμένο. Και έχουν αποκτήσει εκεί ένα τύπος ανοσίας. Γιατί σε εμάς δεν συμβαίνει αυτό? Εάν δεν δούμε γιατί δεν συμβαίνει αυτό, τώρα να αρχίσουμε να κόβουμε το χέρι όσων δεν εμβολιάζονται, δεν έχει νόημα. Εδώ υπάρχουν μετρήσεις που όλοι ξέρουμε, ή αυτοί που είμαστε στην πολιτική σκηνή γνωρίζουμε, που λένε ότι ακόμα και αν χάσει κάποιος τη δουλειά του, δεν θέλει να εμβολιαστεί, γιατί φοβάται για τη ζωή του. Άρα πρέπει να υπάρχει ασφαλώς, πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις, αλλά δεν είναι ούτε η τιμωρία ούτε οι κυρώσεις το κύριο μέτρο. Γιατί στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα, η Ελλάδα ιστορία ιστορική. Και θα σας πω γιατί. Πρώτον, γιατί η κυβέρνηση έχει απαξιώσει τους θεσμούς εκείνους τους οποίους θα μπορούσαν να πείσουν τους πολίτες. Πρώτα απ' όλα τους επιστήμονες, την Επιστημονική Επιτροπή.
Θυμάστε ότι ο Τσιόδρας είχε μεγάλη επιρροή και αποτελεσματικότητα στον πληθυσμό στην πρώτη φάση της πανδημίας. Μετά και ο ίδιος και η Επιστημονική Επιτροπή απαξιώθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης. Στα δύσκολα λέγανε ότι δεν φταίμε εμείς, φταίει ό,τι λέει το λέει η Επιτροπή. Και όταν λέει κάτι η Επιτροπή, αλλά δεν τους βόλευε πολιτικά, και την παραμερίζεται την Επιτροπή και κάνει τα δικά τους. Και αυτό μαθαινότανε σιγά σιγά. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν απόσταση. Τώρα αν βγει κάποιος επιστήμονας και πει κάτι, δεν τον πιστεύουν. Το δεύτερο... Χάθηκε η εμπιστοσύνη, αλήθεια. Ναι. Το δεύτερο είναι αντιφατικά μέτρα. Τα αντιφατικά μέτρα στον κόσμο ο οποίος είναι δύσπιστος δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερη δυσπιστία. Δηλαδή, δεν αφήνουμε στα καταστήματα στα υγειονομικά καταστήματα όρθιους, αλλά αφήνουμε όρθιους στην εκκλησία. Παίρνουμε μέτρα για τις λαϊκές αγορές, αλλά δεν παίρνουμε μέτρα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ούτε προετοιμάζουμε τα σχολεία για να αραιώσουν και να αντιμετωπίσουν τα διάφορα κύματα της πανδημίας, ούτε πέρσι. Και το ίδιο επαναλαμβάνεται, η ίδια εγκληματική αμέλεια επαναλαμβάνεται και φέτος. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει ήδη τις επιφυλάξεις του να πιστεί από όλη αυτή την ιστορία. Τρίτος παράγοντας απαξίωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε άλλες χώρες γίνονται πιστευτά από ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Εδώ σε όλες τις μετρήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν σχεδόν μηδενική αξιοπιστία. Το 90% του πληθυσμού δεν τα εμπιστεύεται. Επομένως, και γιατί δεν τα εμπιστεύεται, γιατί η κυβέρνηση έδωσε τη γνωστή λίστα πέτσα δεξιά και αριστερά εκεί που τη συνέφερε και αυτό δημιούργησε στον κόσμο την εντύπωση ή και την πεποίθηση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πληρωμένα και δεν είναι την αλήθεια. Αυτό δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Επομένως, αν δεν κάνουμε αλλαγές σε αυτά τα θέματα, δεν πρόκειται να γίνουν όλα με το μαστίγιο. Αυτή είναι η ιστορία. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο λέμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει να ακολουθήσει την τακτική άλλων χωρών. Φυσικά πρέπει να υπάρχει το υγειονομικό πάσο. Φυσικά όλοι δεν μπορούν να μπαίνουν ανεμβολίαστοι παντού. Αλλά πρέπει να υπάρξει και μια διαδικασία. Διαφορετικά δεν γίνεται. Εδώ έδωσαν 150 ευρώ χαρζιλίκι στους νέους, 18-25, θυμάστε στις αρχές του παλιού. Δεν πήρε αυτό το μέτρο. 50% έχουν εμβολιαστεί. Τα 150 ευρώ έπιασε, νομίζω, κύριε Βουλευτά. Ας δοθούν άλλα κίνητρα, δεν ξέρω. Αλλά πάντως πρέπει να δοθούν κίνητρα πραγματικά στον πληθυσμό και συγχρόνως να καταπολεμηθεί το πολύ δυσάρεστο και λυπηρό φαινόμενο των πλαστών πιστοποιητικών, τα πιστοποιητικά μαϊμού, τα οποία από ό,τι φαίνεται ανθούν σε όλη την Ελλάδα. Να, περισσότερο... Αυτό είπαμε με τον Γιάννη το Μάλι, ότι θα ξεκινήσει φυσικά, ξεκίνησε από εκεί και ξεκινάει η έρευνα παντού τώρα. Είναι τα φαινόμενα αυτά σε πάρα πολλές περιοχές. Γιάννη Μάλι, προφανώς ότι το είχαμε πει εμείς, ότι εδώ που φτάσαμε, ειδικά για τα σχολεία, αυτά τα νέα πρωτόκολλα που θα είναι. Ήδη ο Υπουργός Παιδείας νομίζω ότι 51-51, αν έχουμε κρούσματα, δεν θα κλείσουν τα σχολεία. Τα μέτρα που έχει πάρει ο Υπουργός τώρα για τα σχολεία, αρκεί η Άννη, τα τεστ, δωρεάν τεστ του εβδομάδα, self-test. Το self-test είχαμε πει δεν είναι ασφαλής, Άννη. Πάλι μία από τα ίδια θα έχουμε. Νομίζω ότι πάλι η κυβέρνηση ξεκινάει από λάθος αφετηρία. Βλέπουμε ότι 1 σε 3 παιδιά θα κολλήσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα σχολεία. Η κυβέρνηση το γνωρίζει και δεν κάνει τίποτα. Και όπως είπε και ο κ. Κούλου, δεν έχει κάνει καμία ανανέωση ως προς να μειώσει τους μαθητές της τάξης. Και το ερώτημα το μεγάλο είναι, κύριε Κούλου, το εξής. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια κρίση εξουσίας, δηλαδή στο ζήτημα της άσκησης εξουσίας. Βλέπουμε ότι δεν είναι αξιόπιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε ότι δεν είναι αξιόπιστη και η ίδια η κυβέρνηση. Υπάρχει μια κρίση εξουσίας. Υπάρχει κρίση της διαχείρισης της πανδημίας και γενικά όμως την οικονομική κρίση που έχουμε. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση
η οποία αυξάνεται και αυξήθηκε πολύ, διότι μέχρι τώρα με τη βοήθεια των μέσων ενημέρωσης που είχαν χρηματοδοτηθεί από τη λίστα Πέτσα, εμφανιζόταν η κυβέρνηση σαν μια πολύ αποτελεσματική κυβέρνηση, η οποία μπορεί να έχει και ορισμένες πλευρές, όχι καλές, ότι μειώνει το, βάζει εργατικούς νόμους, βαράει τους νέους στις πλατείες, αλλά είναι αποτελεσματική. Αυτό το «αλλά είναι αποτελεσματική» κατέρευσε με τις πυρκαγιές, όπου αποδείχθηκε ότι έγιναν καταστροφές χωρίς προηγούμενο στην Ελλάδα, με άνεμους δύο μποφόρ, με μηδέν άπνοια, με ξεχαρβαλωμένο το μηχανισμό, με τους υπουργούς τους αρμόζους να κουκορεύονται ότι τα κάνανε καλά και η φωτιά από πίσω τους να φουντώνει. Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μια πολύ μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και αυτό δυσκολεύει και το εμβολιαστικό έργο. Αυτό όμως είναι και κρίση στους θεσμούς. Υπάρχει κρίση στους θεσμούς ως προς ο κόσμος είναι εμπιστεύεται τους θεσμούς. Σαφέστατα. Δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Και γι' αυτό, και αυτό δεν αφορά μόνο φυσικά την κυβέρνηση, αφορά και την δικαιοσύνη, αφορά και τα μέσα ενημέρωσης, αφορά και την αντιπολίτευση, ακόμα αφορά τους πάντες. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν ορισμένοι θεσμοί, το βλέπει κανείς από τις μετρήσεις, αμελετήσεις, που θα μπορούσαν να είχαν ενισχυθεί. Παραδείγματος χάρη, ο κόσμος εκτιμά, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της πανδημίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είχαν δοθεί οι προπαγανδιστικές δυνατότητες, ελάτε να σας εμβολιάσουμε, αλλά να το λέγανε αυτό οι γιατροί, να το λέγανε οι τοπικοί φαρμακοποιοί, να το έλεγε ο γνωστός σας, ο γιατρός της γειτονιάς σας, θα είχε πολύ μεγαλύτερη επίδραση από να το λέει ο Τσιτσιπάς, παραδείγματος χάρη, ο οποίος είναι καλός ταινίστας, πολύ καλός ταινίστας και μπράβο του, αλλά από την άλλη μεριά είναι τελείως έξω από την καθημερινή ζωή και από τα πραγματικά προβλήματα. Όταν λοιπόν οι νέοι βγάζει τον Τσιτσιπά και κάνει διαφήμιση και μετά ο ίδιος δηλώνει ότι γιατί να κάνω εμβόλιο, καταλαβαίνετε ότι επίδραση έχει αυτό σε μια μερίδα νέους, πολύ περισσότερο επειδή τον έχει χρησιμοποιήσει εσύ παλιότερα να τους πείσει να κάτσουν σπίτι. Μια τελευταία ερώτηση, Μαρία. Υπάρχει μια κρίση στην στρατηγική, διότι εγώ πιστεύω αυτό που είπατε πιο μπροστά φυσικά και το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι η κυβέρνηση έπρεπε, νομίζω, να ενεργοποιήσει τους ιατρικούς συλλόγους, να ενεργοποιήσει το θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Γιατί δεν το έκανε αυτό, πιστεύω. Γιατί η κυβέρνηση δεν ήθελε τη δημόσια υγεία. Στην πραγματικότητα σύρθηκε με την εμφάνιση της πανδημίας πίσω από τη δημόσια υγεία. Τα σχέδιά της ήταν ήδη από πριν να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Ακόμα και όταν εμφανίστηκε η πανδημία, σας θυμίζω δύο κινήσεις που δείχνουν εξοργιστικές, που δείχνουν όμως όλη τη διάσταση του προβλήματος και τι έχουν ιδιοληψία που έχει μέλλον. Το πρώτο είναι ότι αύξησε τα νοσήλια για τις ΜΕΘ που πληρώνει το δημόσιο στους ιδιώτες. Τα διπλασίασε από 800, τα έκανε 1.600 ευρώ τα νοσήλια της εντατικής. Και δεύτερον, την ίδια στιγμή φόρτωσε μόνο στο δημόσιο τομέα τη διαχείριση του COVID. Δηλαδή τα ιδιωτικά νοσοκομεία δεν διαχειρίζονται καθόλου ζήματα COVID. Τους έδωσε δηλαδή την εύκολη δουλειά και κράτησε τη δύσκολη δουλειά για το δημόσιο τομέα και συγκλώς διπλασίασε τους διπλασίασε την ΕΒΔ. Η κυβέρνηση ήδη από τότε και αναγκάστηκε μετά να χειροκροτήσει και τα λοιπά στα βαλκόνια τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της υγείας. Αυτό που θίξατε στην ερώτηση, δηλαδή τα περιφερειακά κέντρα και όλα αυτά. Εδώ έγινε τις προάλλες το εξής. Είχαν δωρηθεί στο ΑΧΕΠΑ ΜΕΘ, συγκροτήματα ΜΕΘ, δηλαδή μηχανήματα για ΜΕΘ και τα λοιπά, και πήγε η Αγγελοπούλου, Γιάννα Αγγελοπούλου, γιατί είχαν δωρηθεί από την Επιτροπή για το 200 χρόνια από το 1821. Και πήγε στο νοσοκομείο και τα μηχανήματα αυτά, οι έτοιμες ΜΕΘ, δεν είχαν μπει σε λειτουργία, ήταν ακόμα στα κουτιά. Και ξέρετε γιατί ήταν στα κουτιά?
Διότι η κυβέρνηση αρνείται να προσλάβει υγειονομικούς. Και αρνείται να προσλάβει υγειονομικούς γιατί θεωρεί ότι είναι περιττή και γιατί θεωρεί ότι αν τελειώσει αυτή η πανδημία θα τα δώσει όλα στον ιδιωτικό τομέα. Το ίδιο γίνεται και με την κοινωνική ασφάλιση των νέων, με την επικουρική ασφάλιση, που είναι ένα άλλο. Μια μονοκέφαλο, βέβαια. Προβλητική απόφαση. Αλλά θέλω να σας πω, αυτή είναι η λογική. Και όσο δεν υπάρχουν, αν υπήρχαν κέντρα, αν υπήρχαν οικογενειακοί γιατροί στη γειτονιά, αν υπήρχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, θα είχε πάει καλύτερα και ο εμβολιασμός. Η κυβέρνηση αυτή, οι διάφοροι μέσα στην κυβέρνηση, πιστεύουν ότι άμα ρίχνεις πολύ ξύλο, τα καταφέρνεις όλα. Δηλαδή, δεν γίνεται έτσι. Αποδείχθηκε σε όλα τα πράγματα και τελικά έφυγε και αυτός που διέτασε το πολύ ξύλο. Θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Κύριε Βουλευτά, μία που μιλάτε για τους γιατρούς. Τώρα πιέζει η κυβέρνηση τους γονείς να βιωστούν τα παιδιά 12 χρόνια και πάνω, μέχρι 17 και πέρα. Θα ανάλαβουν ιδιώτες γιατροί, δίατροι φυσικά, αυτή την προσπάθεια. Άργησε η κυβέρνηση να πάρει τέτοια μέτρα, έπρεπε να είναι από την αρχή τουλάχιστον. Τώρα μία 4-5 μέρες θα ανοίξουν τα σχολεία. Πότε θα προλάβουν αυτά να βιωστούν τα παιδιά, αν πραγματικά παίρνουν οι γονείς απόφαση ότι τα παιδιά τους πρέπει να αναβληθούν. Κύριε Βουλευτά. Κοιτάξτε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί νωρίς. Ασφαλώς το θέμα των ΠΑΡ 12 είναι εθνώς ένα μέτρο το οποίο δεν πάρθηκε από την αρχή, αλλά πάρθηκε εδώ και μερικούς μήνες. Θα μπορούσε να έχει οργανώσει η κυβέρνηση εν ώψη του ανοίγματος του σχολείου. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει ότι να κλείσει ένα τμήμα. Πέρσι, αν ένα τμήμα σε ένα σχολείο έπινε αν είχαν 2 ή 3 περιστατικά κρούσματα. Τώρα πρέπει, τώρα με βάση το καινούριο πρωτόκολλο, δεν ξέρω αν έχει φτάσει μέχρι τα αυτιά σας, γιατί η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να το περάσει χαμηλά. Είναι το πρωτόκολλο προβλέπει το 5-1, βέβαια, ναι. Στον μαθητάκο, ναι. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στους, αν έχει 26 μαθητές, πρέπει να τουλάχιστον 14 να έχουν προσβληθεί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αν 14 έχουν προσβληθεί, και πολύ θέμα, δηλαδή πώς είναι αυτό. Κατεβάζει το διακόπτη στον ιό και του λες περίμενε να το κλείσω. Αν πάει μέχρι το 14, δεν θα σταματήσει το 14, μπορείς να κολλάει τον άλλο. Είναι ένα ζήτημα πραγματικά. Έχει γίνει ένα κόδωνας κινδύνου για τα παιδιά με ένα περιστατικό ότι είναι καραντίνα, να γίνονται τεστ και τα λοιπά. Σου λέει τώρα όχι, όχι. Κύριε Βουλευτά, γιατί δεν πρέπει να σταματήσει. Κύριε Βουλευτά, πάμε πριν να σας αποδεσμεύσω. Ναι. Πάμε στα ανατιμήσεις. Φωτιά στα πορτοφόλια στην αγορά για τις βασικές αγορά. Μιλάμε τώρα, ο κόσμος έχει μπορεί τα προβλήματα. Έχουμε και τις ανατιμήσεις αυτό. Ο πληθυσμός στην Ευρώπη πραγματικά έχει φτάσει σε ένα σημείο. Ανησυχούν πολλές χώρες. Εμείς στη χώρα μας εδώ. Εσύ έχεις στην Ευρωβουλή, θα πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για τις αυτές που, για τις κερδοσκοπίες που κάποιες εταιρείες που προσπαθούν πραγματικά. Πολλοί έχουν σχεδιάσει, γιατί τώρα ξεκινάει. Έχουμε συνεδριάσεις, γιατί τώρα ξεκινάει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δουλεύει και η πρώτη τολομέλεια είναι την επόμενη εβδομάδα. Ότι ακόμα γίνεται με τη διασκέψη κυρίως. Αλλά έχουμε συνεδριάσει την αρμόδια Επιτροπή Προστασίας του Καταναλωτή για να δούμε τι θα γίνει. Και εγώ σκοπεύω την πλευρά μου να προτείνω μέτρα ελάφρυνσης των νοικοκυριών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί πράγματι αυτό το πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα το οποίο κυρίως έρχεται από την άλλη τη μεριά. Ορισμένες
κυβερνήσεις στην Ευρώπη, όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανική, έχει ανακοινώσει ειδικά μέτρα ή επεξεργάζεται ότι θα ανακοινώσει ειδικά μέτρα για την προστασία των, των χαμηλόμισθων των οικογενειών. Νομίζω το ίδιο πρέπει να... Κάτι ετοιμάζει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Κάτι τέτοια θα κάνει, να δούμε. Ελπίζω να υπάρχει. Να μην... Στα λόγια. Αρέσκεται στις επικοινωνιακές στρακαστρού. Να πει κάτι επικοινωνιακά. Καμιά φορά τις βγαίνει, τις περισσότερες φορές τις βγαίνει, καμιά φορά την πατάει. Δέστε τι έγινε με την περίπτωση Αποστολάκη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να είναι ένα ουσιαστικό και να μην είναι για τα μάτια του κόσμου και για το ΙΕ που θα αναπαράγουν τις ειδήσεις χωρίς πραγματικό βάθος. Ελπίζω η βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτή τη φορά να είναι πραγματική. Ναι, είναι πράξη. Γιάννη Μάλιο. Οι ανατιμήσεις είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τα πορτοφόλια φτωχών και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνειδητοποιήσει η κυβέρνηση ότι οι φτωχοί δεν αντέχουν άλλο. Και γι' αυτό θα του πω, κύριε Κούλουλο, εάν οι πρωτοβουλίες που παίρνει και, και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχουν στόχο να μπορέσουν τουλάχιστον να σταθεροποιήσουν τις τιμές. Γιατί αυτό θέλει ο κόσμος, αυτό θέλουν οι φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα πλέον να αντιμετωπίσουν αυτό το κύμα. Βέβαια, ναι. Η ιδέα είναι ότι δεν πρέπει μετά από χρόνια όπου οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχότεροι, το πραγματικό εισόδημα των απλών ανθρώπων μειώνεται, να φορτωθούν και τα βάρη αυτά μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται. Άρα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τέτοια, τα οποία αντισταθμίζουν τις φθορές στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο μας δώσατε. Ας ελπίζω κάποια στιγμή έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε έτσι μια εκπομπή μαζί με τον Γιάννη, να τα αναλύσουμε όλα, να δούμε τις εξελίξεις φυσικά τέλη Σεπτεμβρίου στη χώρα μας και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Βουλευτά.